Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάννης και κρατώ στα χέρια μου ένα smartphone που πολύ περίμενα στην ελληνική αγορά. Είναι το Xiaomi Redmi Note 5 και είναι μια συσκευή που έχετε να τοποθετηθεί στην αγορά κοντά στα 250 ευρώ, έτσι πρέπει να καλύψει χρήστες που θέλουν τόσο ένα value for money μοντέλο, αλλά έχουν και απαιτήσεις από αυτό. Το hardware όμως δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Πάμε να το δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε το Redmi Note 5, το οποίο αυτή θα είναι η ονομασία του, η επίσημη για την ελληνική αγορά. Μην σας μπερδεύουν κάποιες άλλες εκδόσεις που ίσως δείτε σε sites του εξωτερικού. Αυτό είναι το Redmi Note 5 για την ελληνική αγορά και θα έρχεται σε εκδόσεις 3.32 και 4.64 GB. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό unboxing, να δούμε την συσκευή, τα περιεχόμενα του κουτιού συνήθως. Έχουμε λοιπόν, χαιρόμαστε που βλέπουμε θήκες να έρχονται μαζί με τις συσκευές όλο και συχνότερα. Έστω και αν είναι απλές θήκες σιλικόνης διάφανες, η συγκεκριμένη είναι πολύ soft, λυγίζει πάρα πολύ εύκολα και μάλιστα έχει και tint, είναι φημέ, το οποίο είναι κάπως εντυπωσιακό, δεν το βλέπουμε συχνά. Πάντως τη δουλειά της θα την κάνει να προστατέψει τη συσκευή μέχρι να πάρετε ίσως κάποια καλύτερη αν θέλετε. Είναι μια κομψή και βολική θήκη. Εδώ έχουμε την συσκευή, νάτι, σε μαύρο χρώμα, την αφήνω λίγο στην άκρη. Βιβλιαράκια, χαρτάκια, φορτιστής. Ο φορτιστής είναι ταχυφορτιστής φυσικά, βλέπετε output 2 αμπέρ στα 5 volts, οπότε κάνει γρήγορη φόρτιση και καλωδιάκι micro USB. Αν ελπίζατε για Type-C, δυστυχώς δεν υπάρχει. Και εδώ το πινάκι που κάνει την εξαγωγή του Hybrid SIM microSD Tray. Πάμε να δούμε την συσκευή καθ' αυτή. Να βγάλουμε τις ζελατίνες, τις να την ενεργοποιήσουμε. Να κάνουμε τη συνήθη διαδικασία. Βλέπουμε στο κάτω μέρος λοιπόν την microUSB θύρα. Έχει audio jack. Θα κάνει χαρούμενος όσους έχουν ακουστικά με καλώδιο, έξοδος του ήχου. Στο πάνω μέρος έχουμε IR blaster, ένα δεύτερο μικρόφωνο. Βλέπετε την dual camera στο πίσω μέρος μαζί με τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Είναι σε μια θέση που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν και πολλοί χρήστες εκεί έξω που θέλουν τον αισθητήρα μπροστά. Η κάμερα εξέχει λίγο όπως μπορείτε να δείτε, οπότε θέλει προσοχή αν δεν χρησιμοποιείτε θήκη όταν το ακουμπάτε με την πλάτη προς τα κάτω. Εδώ είναι το tray, το οποίο είπαμε μπορεί να δεχθεί δύο κάρτες SIM ή μία SIM και μία micro SD. MIUI 9 το interface, να κάνουμε την εκκίνησή της συσκευής και θα δούμε και τα υπόλοιπα specs της. Είναι πολύ ωραία σε αίσθηση η οθόνη, smooth, και η αίσθηση που αφήνει το Gorilla Glass που έχει μπροστά είναι αρκετά ωραία. Οπότε είναι καλές οι πρώτες εντυπώσεις. Βλέπουμε μικρά bezels αριστερά και δεξιά, σχεδόν bezels συσκευή, σχεδόν, αλλά και σχετικά μικρά bezels πάνω και κάτω. Έχουμε τη selfie κάμερα, έχουμε το ακουστικό μας. Να πούμε ότι η συσκευή, να κάνουμε την κλασική, το κλασικό ζύγισμά της, είναι αρκετά λεπτή. Βάρος 181,64 γραμμάρια, δεν τη λέτε και ελαφριά λοιπόν, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και μία συσκευή με εξάρα οθόνη 5,99 ιντσών για την ακρίβεια, οπότε και είναι μεταλλική φυσικά η κατασκευή της, unibody, οπότε δικαιολογείται και το να έχει ένα κάπως μεγαλύτερο βάρος. Βάζουμε ένα pin εδώ για να συνεχίσουμε. Απλό. Είπαμε λοιπόν οθόνη 5,99 ιντσών, 6 ιντσών θα τη λέμε, με Full HD ανάλυση, και το aspect ratio είναι 18:9 σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής, οπότε έχετε μπόλικη οθόνη, να το πω έτσι, για να παίξετε, να διαβάσετε, να κάνετε browsing, να δείτε βίντεο σε landscape mode πάρα πολύ άνετα και ευχάριστα. Είναι λοιπόν μια μεγάλη οθόνη με μεγάλη ανάλυση. Να πούμε ότι είπαμε για τις δύο εκδόσεις της συσκευής. Μία έχει 4.64 GB, είναι αυτή που κρατάω στα χέρια μου,
4 GB RAM, 64 GB αποθηκευτικού χώρου και υπάρχει και η 332. Οι τιμές τους, σας τις λέω από τώρα για να τις ξέρετε, θα είναι 2,29 ευρώ για την 3,32 έκδοση και 2,59 ευρώ για την 4,64. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι χρήστες θα προτιμήσουν την 4,64 σε αυτά τα χρήματα, καθώς σίγουρα είναι σαφώς πιο value for money λύση. Μπήκαμε λοιπόν, αυτό είναι και το interface του Redmi Note 5, γνώριμο στους κατόχους των συσκευών της Xiaomi. Πάμε λίγο εδώ στις ρυθμίσεις, About Phone. Βλέπουμε λοιπόν Android 8 ένα όριο, MIUI 9.5 η έκδοση του interface, 4 GB RAM, 64 GB αποθηκευτικού χώρου, τα 52 είναι διαθέσιμα, αυτή τη στιγμή δεν έχω εγκαταστήσει καμία εφαρμογή. Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκουμε το Snapdragon 636, το οποίο είναι ένα mid-range chipset της Qualcomm, αλλά προσφέρει αρκετά καλές επιδόσεις. Βέβαια είναι χαμηλότερες από των ναυαρχίδων της αγοράς, αλλά είναι ένα αρκετά ισχυρό chipset, οπότε θα υπερκαλύψει τις ανάγκες του μέσου χρήστη, ειδικά με τα 4 GB μνήμης RAM που το συνοδεύουν. Εδώ βλέπετε κάποια προεγκατεστημένα apps, αυτά είναι της Google φυσικά, και κάποια άλλα εδώ, Mi Remote, καθώς όπως είπαμε η συσκευή διαθέτει και IR Blaster. Να πούμε ότι από πλευρά συνδεσιμότητας υποστηρίζονται όλα τα γνωστά πρωτόκολλα Wi-Fi και στα 2,4 GHz αλλά και στα 5 GHz. Έχουμε Wi-Fi Direct, Bluetooth 5 είναι κάτι πολύ σημαντικό για την συσκευή αυτή. Το IR Blaster όπως είπαμε και την Micro USB θύρα, δυστυχώς δεν είναι Type-C, είναι Micro USB. Να πούμε επίσης ότι ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι στο πίσω μέρος φυσικά. Η συσκευή διαθέτει και Face ID δυνατότητα, μπορεί λοιπόν να ξεκλειδώσει την οθόνη με αναγνωρίζοντας το πρόσωπό σας μέσω της εμπρόστιας κάμερας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν υποστηρίζεται αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή στην δική μας αγορά, δηλαδή στην ελληνική αγορά, οπότε δυστυχώς δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Face ID, αλλά θα μπορείτε στο μέλλον. Είναι καθαρά θέμα software. Μπαταρία 4.000 mAh χωρητικότητας, η οποία σε συνδυασμό με το Power Saving Mode αλλά και την κατανάλωση της συσκευής, την κατανάλωση ενέργειας, του δίνει αυτονομία που κρατάει εύκολα πάνω από 24 ώρες. Οπότε δεν θα χρειαστεί να κουβαλάτε το φορτιστή μαζί σας, αλλά είπαμε είναι ταχυφορτιστής, οπότε μπορείτε και να δώσετε για λίγα λεπτά ενέργεια και να σας κρατήσει τις υπόλοιπες ώρες που εσείς θέλετε. Έχουμε και Second Space. Άλλες δυνατότητες του interface περιλαμβάνουν το Double Tap to Wake, όπως ίσως θα ξέρετε από άλλες συσκευές. Μπορείτε λοιπόν να ξυπνήσετε την οθόνη με Double Tap, πολύ πιο εύκολα από το να πατήσετε το πλήκτρο. Επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να αφαιρέσετε τελείως τα navigation buttons στο κάτω μέρος και να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με 3 απλά gestures. Το πρώτο είναι, αν θέλετε να πάτε back, κάνετε swipe από δεξιά προς τα αριστερά ή από αριστερά προς τα δεξιά. Εάν θέλετε να φέρετε πάνω τα recent apps, μπορείτε να κάνετε swipe από κάτω προς τα πάνω και να κρατήσετε το δάχτυλο εκεί, οπότε εμφανίζονται τα recents. Και εάν θέλετε να πάτε home, ουσιαστικά κάνετε swipe από κάτω προς τα πάνω. Home. Έτσι μπορείτε να κερδίσετε ακόμα μερικά pixels στο κάτω μέρος που θα καταλάμβαναν τα πλήκτρα τα navigation. Να πούμε λοιπόν ότι έχει ωραία τέτοια πραγματάκια. Δείτε εδώ και στα additional settings τι άλλες ρυθμίσεις υπάρχουν που μπορούν να βοηθήσουν από πλευράς gestures, κάποια shortcuts που σίγουρα θα σας λύσουν τα χέρια σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχουμε το quick ball φυσικά, εάν είστε χρήστης που του αρέσει να το χρησιμοποιεί, και το one-handed mode φυσικά, τα γνωστά. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα για τις κάμερες του Redmi Note 5. Η Xiaomi έδωσε μεγάλη σημασία στις φωτογραφικές του δυνατότητες. Στο πίσω μέρος λοιπόν έχουμε dual κάμερα με dual LED flash αλλά single tone.
Έχουμε δύο διαφορετικές κάμερες. Η μία έχει αισθητήρα 12 MP, η άλλη έχει αισθητήρα 5 MP. Τα διαφράγματά τους αντίστοιχα είναι 2, 2 και 2. Και η εμπρόστια selfie κάμερα έχει αισθητήρα 13 MP. Η κύρια κάμερα έχει dual face detection autofocus. Μπορεί να κάνει λήψη βίντεο 1080p στα 30fps. Εδώ βλέπετε το interface, γνώριμο, λιτό. Έχουμε portrait mode, να τα gestures που είπαμε, θέλουν συνήθεια. Έχουμε portrait mode, έχουμε square mode, panorama. Έχουμε φυσικά manual mode για αυτούς που θέλουν να παίξουν λίγο με τις ρυθμίσεις. Εδώ είναι το photo mode, έχουμε HDR off, auto και on. Εδώ είναι το video mode και έχουμε και short video mode. Αν πάμε λίγο στο photo, εντάξει, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε, και το flash. Εδώ βλέπουμε κάποια από τα modes. Έχουμε beautify mode, έχουμε το HHT mode, το οποίο αφορά νυχτερινές λήψεις και ουσιαστικά επιλέγει την καλύτερη φωτογραφία, το καλύτερο frame από τα όσα τραβήξατε μια σκοτεινή φωτογραφία. Έχουμε τη δυνατότητα straighten, αν λοιπόν φωτογραφίζετε τον ορίζοντα, τη θάλασσα ή γενικότερα σε εξωτερικούς χώρους, αναγνωρίζει η συσκευή αυτόματα εάν έχετε κάνει λίγο tilt τη συσκευή. Εάν λοιπόν έχετε τραβήξει τον ορίζοντα λίγο στραβά και τον ισιώνει τη φωτογραφία αυτόματα. Πάμε λίγο στα settings. Βλέπουμε εδώ τις σχετικές ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε. Και για την selfie κάμερα να πούμε ότι έχει bokeh εφέ, μπορείτε να το εφαρμόσετε. Και γενικότερα και με την κύρα μπορείτε να βάλετε real-time filters, ενώ εννοείται και το beautification επωφελείται των AI δυνατοτήτων πλέον, οπότε αναγνωρίζει και βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας, αν αυτό θέλετε φυσικά, ξεχωρίζοντας τα ένα-ένα, μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά. Μπορεί λοιπόν να βελτιώσει πάρα πολύ μία φωτογραφία προσώπου, εάν αυτό θέλετε. Τι άλλο να πούμε για το Redmi Note 5, microSD κάρτα μπορεί να έχει χωρητικότητα έως 128 GB. Τώρα βάλαμε τη φωτεινότητα στο τέρμα, το καταλάβατε και εσείς. Και να προχωρήσουμε σε ένα γενικό συμπέρασμα για τη συσκευή, φυσικά θα το διαβάσετε και στο άρθρο, αλλά είναι ένα αρκετά ισχυρό mid-ranger, περνάει σε δυνατή κατηγορία με αυτό το μοντέλο η Xiaomi, καθώς το Snapdragon 636 είναι ένα πολύ καλό chipset. Θεωρούμε ότι η 464 έκδοση είναι η ιδανική για τον απαιτητικό χρήστη. Υπάρχει και η 332 για όποιον θέλει να γλιτώσει μερικά ευρώ, αλλά η διαφορά της τιμής νομίζω δεν δικαιολογεί την επιλογή του μικρού μοντέλου και θα προτείναμε φυσικά το 464, το οποίο είναι future proof, μπορεί να εξασφαλίσει χρήση για αρκετά χρόνια ακόμα, καθώς hardware-wise είναι μια καλύτερη επιλογή. Αυτό λοιπόν είναι το Redmi Note 5, διαθέσιμο πάρα πολύ σύντομα στην ελληνική αγορά και μέσω του επίσημου καταστήματος της Xiaomi στην Ελλάδα, του Mi Store, αλλά και των μεγάλων αλυσίδων λιανικής. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας.